Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Οι επικεφαλείς των θεσμών βρίσκονται ήδη στην Αθήνα. Οι συζητήσεις ξεκινούν με ενεργειακά και υπερταμείο σήμερα το απόγευμα. Στόχος του Οικονομικού Επιτελείου να ολοκληρωθεί η τεχνική συμφωνία μέχρι την 1η Μαΐου. Να τα δούμε όλα πιο αναλυτικά με την βοήθεια του Εμίλιου Περδικάρη. Ναι, καλησπέρα. Έτσι είναι. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά από μια διαπραγμάτευση για τη διαπραγμάτευση, επέστρεψαν οι θεσμοί στην Αθήνα. Για την ακρίβεια, έχουν επιστρέψει οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και αργά το βράδυ, αύριο το πρωί, αναμένεται και η Ντέλια Βελκουλέσκου, η αποστολή δηλαδή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι συζητήσεις ξεκινούν, όπως είπες, το απόγευμα με τα ενεργειακά και το υπερταμείο και από αύριο πια, σε πλήρη σύνθεση με τους θεσμούς, θα μπουν στην ουσία του πράγματος, η οποία είναι να ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Μαΐου η τεχνική συμφωνία, το Staff Level Agreement, για να μπορέσει να προχωρήσει από εκεί και πέρα στα επόμενα βήματα όλο αυτό το πακέτο το οποίο θέλει να επιτύχει η κυβέρνηση, αλλά θέλουν να επιτύχουν και οι θεσμοί ως το Eurogroup της 22ης Μαΐου. Τι ακολουθεί μετά την τεχνική συμφωνία? Ακολουθεί η κατάθεση του πολυνομοσχεδίου με τα μέτρα, με τα προαπαιτούμενα. Αυτή πιθανότατα θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, την αμέσως επόμενη από την Πρωτομαγιά δηλαδή εβδομάδα, ώστε τα μέτρα να ψηφιστούν μέχρι τις 12 Μαΐου, πιθανόν να ψηφιστούν και τα μεσάνυχτα της 12ης Μαΐου. Δεν υπάρχει ούτως ή άλλως άλλος χρόνος. Οπότε έχει ακουστεί η ημερομηνία της 12ης Μαΐου, τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 12 Μαΐου, για να ψηφιστούν τα μέτρα αυτά, αυτό το νομοσχέδιο, και στη συνέχεια, στις μέρες που θα μεσολαβήσουν, στις 10 μέρες που θα μεσολαβήσουν, να υπάρξουν οι απαραίτητες ζυμώσεις για την απόφαση του Eurogroup, η οποία σύμφωνα με την επιδίωξη της ελληνικής πλευράς θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα μέτρα για τη διευθέτηση του χρέους. Εκεί όμως υπάρχει το μεγαλύτερο αγκάθι αυτή τη στιγμή, διότι φαίνεται και μάλλον φάνηκε από την εαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι ακόμα οι δεσμεύσεις βρίσκονται σε πολύ θολό τοπίο. Βρίσκονται σε ένα θολό τοπίο διότι δεν ξεκαθαρίζουν και δεν ξεκαθαρίζουν γιατί πάρα πολύ απλά εξακολουθεί να υπάρχει διελκυστίνδα ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Βερολίνο και τη Γερμανία. Έτσι λοιπόν δεν αποκλείεται η συμφωνία στο Eurogroup της 22ης Μαΐου να μην περιλαμβάνει την ρύθμιση του χρέους, τα μέτρα για τη διευθέτηση του χρέους, να περιλαμβάνει έστω κάποιες γενικές δεσμεύσεις και από εκεί και πέρα θα αρχίσει ένας νέος αγώνας δρόμου για τις επόμενες εβδομάδες αμέσως μετά τη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ούτως ώστε η κυβέρνηση να καταφέρει να επιτύχει, να πάρει τα μέτρα που θέλει και να προλάβει την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.